δικαιούνται να έχει και είχε άποψη κατά πάντα και δια πάντα. Όχι βέβαια ως οι συνήθεις ξερόλες, αλλά ως ο άνθρωπος ο ψαγμένος που συνομιλούσε με τον ποιητή που έγραφε το στίχο, που κουβέντιαζε με τον συνθέτη που έγραψε τις νότες και με τον τραγουδιστή που το τραγουδούσε. Τα αυτιά του Μπουργάκη δεν ήταν ο τερματικός σταθμός, αλλά το κανάλι και ο ημάντας για να φτάσει ως την ψυχή του ο λιγμός του ξυλού, η δωρικότητα του σκουλά, η βυζαντινή θρησκευτική γλύκα του Δημητράτου και το άρθα του Καζαντζίδη. Η διάδοσα περίπτωση ανθρώπου διέθετε σπάνιο μουσικό αισθητήριο όμοιο με εκείνο που διαθέτουν οι μεγάλοι δημιουργοί. Ο Μπουργάκης ήταν μια διαρκής παλίρια με τις ατελέφθητες πλημμυρίδες και τις άμποτές του. Χωρίς καμουφλαρίσματα και υποπεκλυγές, ερωτεύονταν, αγαπούσε, θύμωνε, μεράκλωνε, φούντωνε, αρπαζότανε, γελούσε, χαιρότανε, ξεφάντωνε και γλεντούσε ακατάπαχτα τη ζωή.